αυτό το υπέροχο μπολ, θα σας δείξω στο σημερινό project πώς θα το κάνουμε. Με υγρό γυαλί Diamond από την Tetralux, πάμε τώρα να το κάνουμε βήμα-βήμα μαζί. Έχω κάνει την πρόσμιξή μου, ήδη το έχω αφήσει να σταθεί λίγο το υγρό γυαλί μου να βγάλει ό,τι φυσαλίδες είναι να βγάλει και έχω κάνει πρόσμιξη 350 προς 185 μισό. Και θα έρθω να χρωματίσω τώρα, να δω τι χρώματα θα χρησιμοποιήσω για να κάνουμε αυτό το υπέροχο project. Θα ξεκινήσω με Decor Pearl P4021. Είναι το μαύρο. Είναι η μαύρη χρωστική. Οπότε, θα βάλω αυτό. Εκεί πάει το πρώτο. Στο δεύτερο θα χρησιμοποιήσω ink, που είναι η διαφάνεια. Να πάρα πολύ καλά να το ανακατέψω. Εδώ θα βάλω χρωστική λευκή. Και εδώ θα βάλω διάφανη ρητίνη τελείως, για να βάλω τα φύλλα χρυσού. Βέβαια, ας ανακατέψουμε. Και εδώ θα προσθέσω και αυτά τα φύλλα χρυσού. Είναι ανάμεικτα, μαύρο με χρυσό. Εδώ θα ρίξω λίγη, πολύ λίγη, για να βάλω τα φύλλα χρυσού που θα βάλω στη μέση. Θέλω πολύ λίγη ποσότητα. Και πάμε να χυτεύσουμε. Έχουμε να ρίξω λίγη διάφανη ρητίνη σε όλο το καλούπι. Και θα περιμένω περίπου 10 λεπτά να σφίξει λίγο πριν συνεχίσω. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα πάει παντού. Θα περιμένω 10 λεπτά για να έρθω να βάλω τα χρώματα γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χρυσό μου. Και θα συνεχίσω με το μαύρο. Θα πάρω το μπλε. Και το λευκό μου θα έρθω και θα κάνω μία σπήρα από έξω προς τα μέσα, έτσι. Βλέπω που είναι τα πέταλά μου και από μέσα προς τα έξω έρχομαι να τραβήξω γραμμή. Τώρα θα πάω αντίθετα. Θα το αφήσω να βγάλει τα σχέδιά της η ρητίνη και θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουν περάσει 8 ώρες από την ώρα που ρίξαμε το υγρό γυαλί. Όπως βλέπετε, ο δίσκος, δηλαδή το υγρό γυαλί, δεν έχει γίνει, είναι πολύ μαλακό. Όμως μπορώ να το ξεκαλουπώσω. Θα έρθω λοιπόν να το βγάλω από το καλούπι μου προσεκτικά. Ακόμα μαλακό.
έχω πάρει ένα μπολ, ένα γυάλινο μπολ, το έχω καθαρίσει με ινόπνευμα και θα το γυρίσω έτσι, θα το ακουμπήσω, θα προσπαθήσω να βρω τη μέση, εκεί νομίζω ότι είναι, θα το ακουμπήσω καλά και θα το αφήσω να πέσει για να δημιουργήσω μία ωραία φρουτιέρα. Θα του δώσω σχήμα. Το δουλεύω όσο ακόμα είναι εύκαμπτο, αλλά μπορώ να το αγγίζω όμως. Και θα το αφήσω για περίπου 24 ώρες να στεγνώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, έχει στεγνώσει. Θέλει λίγο προσπάθεια γιατί έχει κολλήσει, αλλά μην το φοβηθείτε. Και η φρουτιέρα μας είναι έτοιμη. Και από κάτω είναι έτσι. Μπορούμε αν θέλουμε να βάψουμε με χρυσό εδώ, αλλά εμένα μου αρέσει και έτσι, όχι, θα την αφήσω έτσι. Και έχουμε μια υπέροχη φρουτιέρα. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό και θέλετε να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, αφήστε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες και εμείς θα απαντήσουμε, βάλτε το like σας, μας αρέσει, και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εάν το φτιάξετε το συγκεκριμένο project. Γεια σας!